Απόψε θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που αφορά κυρία τον αθλητισμό και συγκεκριμένα την ελληνορωμαϊκή. Βλέπετε, ο σύλλογος Κρότων Κοζάνης έχει πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό του. Επιτυχίες που τον βγάζουν από τα στενά γεωγραφικά όρια της Κοζάνης αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας. Μαζί μας έχουμε ένα νεαρό αθλητή, τον Χαράλα από τον Τζαβασλή, ο οποίος συγκεκριμένα και αυτός κουβαλά πάρα πολλές επιτυχίες με πολλά μετάλλια να κοσμούν το δωμάτιό του στο σπίτι του. Αλλά ας αφήσουμε να μας μιλήσει αυτός. Χαράλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από τι ηλικία άρχισες την πάλι και συγκεκριμένα να μπαίνεις στους αγώνες, στους σχολικούς αγώνες, στο κομμάτι της ελληνορωμαϊκής? Από τα 12 μου και με ξεκίνησε ο πατέρας μου. Παλιά έκανα ποδόσφαιρο και κολυμπητήριο και με ξεκίνησε, ήθελα να τον άρεσε το άθλημα και ήθελα να πάω να κάνω εκεί. Στην αρχή δεν μου άρεσε και πολύ. Μετά που άρχισα να κάνω παρέες και φίλους εκεί μέσα, άρχισα να το αγαπάω αυτό το άθλημα. Σιγά σιγά πήγα και στους αγώνες, βγήκα δεύτερος στον πρώτο μου αγώνα. Μετά συνέχισα να μου άρεσε πιο πολύ. Στην πορεία κατέβηκα στην Πανελλήνια, βγήκα τρίτος δύο φορές και πρόπερση βγήκα δεύτερος. Πήγα στον τελικό και ήμουν άτυχος, μου βγήκε όμως και έμεινα πίσω. Έκανα εγχείρηση στον ώμο. Μετά από αυτό κατέβηκα στο πανέλαιο σχολικό φέτος και βγήκα πρώτος. Εκεί είσαι τη μεγαλύτερη επιτυχία σου. Ναι. Είσαι ικανοποιημένος από το πώς λειτουργεί ο Σύλλογος Οκρότων? Δηλαδή ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις? Σας προσέγγισαν αθλητές όλα τα παιδιά, εσένα, την παρέα σου, η οποία συμμετέχουν εκεί? Υπάρχει ενδιαφέρον ή τελικά υπάρχουν και εκεί προβλήματα, όπως συνηθίζεται στη χώρα να υπάρχουν προβλήματα στους συλλόγους? Στην ομάδα μας προπονητής και τα παιδιά μας σαν οικογένεια. Ο προπονητής κοιτάει να μας έχει, να είμαστε καλά στην υγεία μας, να μην έχουμε τραυματισμούς. Κάνουμε καλή προετοιμασία από το καλοκαίρι και δεν έχουμε ούτε να μαλώσει κάποιος με κάποιον συναθλητή, ούτε τίποτα. Είμαστε σαν οικογένεια. Πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί στην ηλικία σου να αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος από τη διασκέδασή του στο κομμάτι του αθλητισμού και στην ελληνορωμαϊκή? Να ασχολείται ώρες, γιατί σίγουρα χρειάζονται πολλές ώρες, γυμναστική, προπονήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που σε στερούν, ας πούμε, το παιχνίδι, τη διασκέδαση και όλα αυτά τα οποία μπορεί να φανταζόσουν να πριν πει στο κομμάτι αυτό. Εγώ στην αρχή όταν ξεκίνησα, δεν ήξερα το τι με περιμένει. Ξεκίνησα πολύ χαλαρά, πήγαινα τρεις φορές την εβδομάδα. Σιγά σιγά ήταν περισσότερες απαιτήσεις. Όταν ξεκίνησε η προετοιμασία μας ήταν 3 ώρες την ημέρα προπόνηση και έπρεπε, δηλαδή πήγαινα σχολείο, το απόγευμα γυρνούσα, έτρωγα σπίτι και πήγαινα απευθείας προπόνηση. Γυρνούσα 9 και 4 το βράδυ. Η μεγαλύτερη σου επιτυχία ήταν το χρυσό στο Βόλο, στο σχολικό πρωτάθλημα του Βόλου. Αυτό σε φέρνει αντιμέτωπο με ακόμα μεγαλύτερες υποχρεώσεις, δηλαδή σε βάζει ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες όσο αφορά τη συνέχειά σου? Φυσικά. Απλά τώρα έμεινα λίγο εκτός λόγω του ώμου και τώρα θα ξανασυνεχίσω. Θα κάνω δυνάμωμα στον ώμο και θα δω πώς θα πάει. Αν δω ότι μπορώ να συνεχίσω την πάλι, γιατί ήταν σοβαρό αυτό που έκανα εγχείρηση, θα συνεχίσω. Αλλιώς θα κοιτάξω να κάνω μόνο για μένα πάλι και όχι πρωταθλητισμό. Ο Κρότονας σαν σύλλογος έχει προοπτική? Το ζεις από μέσα, είσαι κομμάτι του, είσαι μέλος του, είσαι ένα πολύ πλούσιο κομμάτι της ιστορίας του, διαχρονικά θα είσαι ένα πολύ πλούσιο κομμάτι της ιστορίας του. Έχει μέλλον σαν σύλλογος? Υπάρχει ενδιαφέρον από παιδιά για να συμμετέχουν στο κομμάτι της ελληνορωμαϊκής? Ναι, έχει μέλλον, όπως και η δικιά μου γενιά που κατεβήκαμε στο Πανελλήνιο. Βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα σαν ομάδα πρόπερση. Πέρσι βγήκαμε δεύτερη στην Ελλάδα και έχουμε μικρά παιδιά, τους φέρνουν γονείς τους για να μάθουν και βλέπω ότι τους αρέσει. Σαν ομάδα είμαστε πολύ δεμένοι και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά, γιατί και οι μεγάλοι μας έχουν μεγάλες νίκες και στο μεσογειακά και ευρωπαϊκά. Το έχει οικογένεια μάλλον και ο μικρός ο αδερφός ο Χρήστος, ο Χρήστος Αβασίλης, και αυτός είναι μέλος της ομάδας του Κρότονα και αυτός μπήκε σε αυτό το κομμάτι, την ελληνορωμαϊκή. Πώς το βλέπεις τον αδερφό σου να ακολουθεί τα βήματά σου? Ναι,
Ξεκινήσαμε μαζί, είναι αλήθεια. Αυτός όμως τον πρώτο μήνα δεν ήθελε να συνεχίσει, ήθελε να συνεχίσει ποδόσφαιρο. Μετά βλέποντας ότι εγώ παίρνω μετάλλια και αυτά και ότι χαιρόταν ο μπάς και αυτά για μένα, ζήλεψε κάπως και ήθελε και αυτός να ξεκινήσει και ξεκίνησε. Άρχισε να τον αρέσει σιγά σιγά και κατέβηκε στους αγώνες και αυτός. Βγήκε πρώτος στην Αθήνα στα προκριματικά και επειδή στον τελικό τραυματίστηκε για αυτός, έπαθε κάταγμα στην κλείδωση εδώ πέρα, σε ένα σύνδεσμο της κλείδωσης. Δεν κατέβηκε στο Πανελλήνιο λόγω του τραυματισμού. Αλλά πιστεύω ότι αν συνεχίσει και κάνει μια καλή προετοιμασία κι αυτός, θα πετύχει το στόχο του. Διαπιστώνω ότι εσένα δεν σου φόβησε ο τραυματισμός, ο οποίος ήταν και σοβαρός. Απέναντι σε πείσμωσε περισσότερο. Όπως πείσμωσε και τον αδερφό, όπως πείσμωσε και από ό,τι φαντάζομαι και τα περισσότερα παιδιά. Περισσότερο σας πείσμωσε και συνεχίζεται με μεγαλύτερη διάθεση. Ναι. Εμένα το Πανελλήνιο μας είχε γίνει στην Κοζάνη και πίστευα σε μένα, ήθελα να βγω πρώτος. Πήγα στο τελικό και έγινε αυτό, με βγήκε όμως. Με στεναχώρησε πάρα πολύ και είπα θα συνεχίσω κι ας έχω, κι ας μου βγήκε όμως, δηλαδή και πριν να κάνω ένα σοβαρό χειρουργείο. Συνέχισα και βγήκα πρώτος στο σχολικό. Ήμουνα σε εκείνο τον αγώνα, ήμουνα από τους φαν φιλάθλους σου, περίμενα πώς και πώς να κερδίσεις τον αγώνα από τον έντορο συνάδελφό σου του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος. Και από ό,τι θυμάμαι και μου είναι πολύ έντονη η εικόνα αυτή, ότι όταν σου βγήκε όμως τότε έβγαλες μια κραυγή που δήλωνες με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, ότι τι αισθανόσουν, να τον πόνο που έγινε εκείνη τη στιγμή. Εύχομαι να πας καλύτερα, πραγματικά να έχει μπροστά σου ένα μέλλον που να έχει μόνο επιτυχίες και να σε δούμε και σε άλλα επίπεδα αγώνων, όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και σε επίπεδα διεθνών αγώνων. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ αυτό τώρα κοιτάω να γυρίσω πίσω σιγά σιγά, να κάνω μια καλή προετοιμασία και αν όλα πάνε καλά να ξανακατεύω στο Πανελλήνιο και ελπίζω να πάρω μεγάλη θέση. Ναι. Τι θα έλεγε στα μικρά παιδιά, στην παρέα σου, στους συνομιλικούς σου, σε ό,τι αφορά το αθλητικό μέρος, θα τους συνιστούσες να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Κρότονα, να ασχοληθούν με την Ιλαρνομαϊκή? Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουν, γιατί κανένας δεν ξέρει αυτό το άθλημα, δηλαδή από μικρά παιδιά, κοιτάνε να πάνε ποδόσφαιρο αυτά. Υπάλληλοι είναι, αν δεν κάτσεις ένα μήνα με το ζόρι για να δεις πώς είναι, να κάνεις φίλους και αυτά, δεν θα σου αρέσει. Αν κάτσεις, ξεκινάνε σε εμάς από τα 10 έως 17.